Σκέψου και μπορείς να μου πεις την απόφασή σου. Οι επιλογές μου είναι ανάμεσα σε 4 ανθρώπους. Θα πω τη σκέψη μου όσο πιο καλά μπορώ, γιατί έχω ένα βάρος πολύ μεγάλο. Η σκέψη μου είναι ότι είμαστε εδώ ένα μήνα, ότι κάποιοι παίχτες έχουν παίξει πολύ περισσότερα παιχνίδια με αποτέλεσμα να το βρουν μπροστά τους, που έχουν καλύψει κάποιους άλλους παίχτες. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να βάλω τον Κώστα σε υποψηφιότητα. Ένα παίχτη που, εκτός το ότι έχει κάνει νίκες, τον έχει επιλέξει η ομάδα να παίξει περισσότερα παιχνίδια από τους ίδιους. Το ίδιο θα πω και για τον Γιάννη. Δεν είναι ο πιο δυνατός παίχτης από τους τρεις που μένουν. Θα τους βάλω σε μια ευθεία γραμμή αγωνιστικά, γιατί δεν θα κρίνω αγωνιστικά αυτή τη στιγμή ποιος έχει περισσότερες νίκες και ποιος όχι. Ο Γιάννης είναι παραπάνω από το 50% καλός. Έχει μπει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που έχει έρθει η σειρά του, αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα που ήταν τραυματίας. Πιέστηκε για να γίνει καλά και έφερε και νίκες. Η Ντάρια έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια όταν η Ελισάβετ δεν μπορούσε. Κάλυψε το κενό της ομάδας όταν χρειάστηκε. Έχει περισσότερα αγωνίσματα στις πλάτες της και στα πόδια της από τους τρεις παίχτες. Ο Νάσος, από την άλλη, είναι ένας παίχτης που τον θεωρώ... Με συγκίνησες. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό. Συγκινήθηκε η Ντάρια με αυτά που τον θεωρώ πάρα πολύ έτσι καλό. Έτσι όπως τα λέει. Είναι ίσως πιο κοντά μου από τους περισσότερους, δηλαδή σηκωνόμαστε μαζί το πρωί, μιλάμε πολύ. Όμως, σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα ατομικό για να μου βγάλει αυτό το βάρος από την πλάτη μου και να μπει και να σαρώσει σαν λιοντάρι, δυστυχώς ο Νάσος έχει παίξει τους λιγότερους αγώνες και θα αδικήσω τα άλλα τα παιδιά μόνο για αυτόν τον λόγο. Αυτό. Άρα θα ψηφίσω τον Νάσο. Νάσο, σε παρακαλώ, Στέλιο, μπορείς να καθίσεις, να έρθεις να πάρεις ξανά το περικάρπιο του μονομάχου, του το τρίτου μονομάχου. Το περικάρπιο του μονομάχου, άμα δεις, γράφει ένα νι. Νάσος. Μπορείς να καθίσεις. Καλή επιτυχία. Στέλιο, την προηγούμενη εβδομάδα που έτυχε πάλι να είσαι αρχηγός από κάποιες συνθήκες, ψήφισες πάλι τον Νάσο. Ήτανε συλλογικά, μου είχες πει. Αυτή τη φορά είναι ατομικά. Αυτή τη φορά είναι καθαρά ατομικά. Είναι καθαρά αυτό που είπα, ήταν η σκέψη μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Όμως, επειδή ζω όλα τα παιδιά και όλοι προσπαθούν, όλοι είναι σωστοί, η μόνη λεπτομέρεια που μπορούσα να πω για τον